Ως μοχλός προώθησης του τουριστικού αντικειμένου της Πτολεμαΐδας θα λειτουργήσουν οι κάμερες που ξεκίνησε να τοποθετεί σε πολιτιστικά σημεία της πόλης ο Δήμος Εορδαίας με πρωτοβουλία του τοπικού συμβούλου και προγνώστη καιρού Γιώργου Βασιλιάδη. Η αρχή έγινε από το κτίριο του Συλλόγου Μικρασιατών Πτολεμαΐδας, όπου έχει εγκατασταθεί η πρώτη κάμερα, καταγράφοντας επί 24 ώρου βάσεως όλες τις δραστηριότητες του Συλλόγου, ενώ καλύπτει μια μεγάλη ακτίνα και του αύλιου χώρου, προστατεύοντας τον ακόμα και από τους επίδοξους διαρρήκτες. Εκφράζοντας την ικανοποίησή του προς τη Δήμαρχο και τη Δημοτική Αρχή Εορδαίας και ιδιαίτερα προς τον κύριο Βασιλιάδη, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Θεοδόσιος Καδόγλου τόνισε ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική πρωτοβουλία. Θέλω να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τον Γιώργο του Βασιλιάδη που μέσω αυτού η Δημαρχία τοποθέτησε μια κάμερα στο Σύλλογο. Βέβαια, η κάμερα αυτή προβάλλει, την κάμερα θα μπορεί να τη βλέπει όλος ο κόσμος μέσα από τη σελίδα της Μικρασίας, μέσα από τη σελίδα δηλαδή του Συλλόγου και παράλληλα θα προβάλλει το κτίριο. Και η Πτολεμαΐδα βέβαια. Μπορώ να πω ότι χάρηκαν όλοι γιατί παράλληλα θα μπορούν από το σπίτι ή από όπου και αν βρίσκονται και εκτός Πτολεμαΐδας όταν είναι, θα μπορούν να βλέπουν το σύλλογο και το σύλλογό τους. Και χαίρονται, χάρηκαν και πιο πολύ οι νέοι, γιατί οι νέοι ασχολούνται πιο πολύ με το ίντερνετ. Χάρηκαν γιατί και οι φοιτητές ακόμα που είναι μακριά θα μπορούν να πάει στιγμή να βλέπουν το Σύλλογο. Αναφερόμενος στο όλο εγχείρημα, ο κ. Βασιλιάδης υπογράμμισε ότι ήταν μια πρωτοβουλία του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Πτολεμαΐδας, του οποίου είναι μέλος, να προχωρήσει στην ψηφιακή προβολή των πολιτιστικών σημείων της πόλης, που βρήκε σύμφωνη τη Δήμαρχο Εορδαίας, καθώς θα συμβάλλει στην προώθηση του τουριστικού αντικειμένου του τόπου και θα αποτελέσει πόρτα υποδοχής, όπως είπε, επισκεπτών τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό. Ήταν μια πρωτοβουλία η οποία ξεκίνησε από το τοπικό συμβούλιο της πόλης, από τη δημοτική κοινότητα. Επιλέξαμε ως πρώτη και κατάλληλη θέση για την πόλη, για την προβολή της πόλης, μέσω ενός πλάνου το οποίο αφορά την προβολή των πολιτιστικών σημείων της Πτολεμαΐδας. Ξεκινήσαμε λοιπόν σε συνεργασία με τον Μικρασιατικό Σύλλογο της πόλης, έναν από τους συλλόγους και σαφώς αρκετά δραστήριο σύλλογος στην Εορδαία, με ένα κτίριο κόσμημα το οποίο θα αποτελέσει μέσω της κάμερας, της προβολής, της ψηφιακής προβολής, θα αποτελέσει ως ένα παράθυρο του συλλόγου και της πόλης προς τα έξω. Όμως ο Δήμος επιθυμεί αυτό το παράθυρο να το θέσει ως πόρτα υποδοχής επισκεπτών είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό. Τα δεδομένα αλλάζουν σημαντικά. Η Πτολεμαΐδα και γενικότερα η Εορδαία έχουν ένα πολιτιστικό χαρακτήρα, ο οποίος πέρα από την πλούσια δράση των τοπικών συλλόγων πρέπει να προωθηθεί προς τα έξω. Και ένας τρόπος είναι η ψηφιακή προβολή μέσω των καμερών, υπογράμμισε ο γνωστός μετεωρολόγος. Πόσο ανθεκτική είναι στις καιρικές συνθήκες η κάμερα, κύριε Βασιλιάδη? Η κάμερα είναι εξωτερικού χώρου, όπως μπορείτε να δείτε. Είναι εκτεθειμένη στον καιρό, είτε ήλιος, είτε βροχή, είτε χιόνι, σε ειδικό πλαίσιο, έτσι ώστε να έχει ανθεκτικότητα. Θα καταγράφει 24 ώρες το 24ωρο, μια πολύ όμορφη γωνιά της πόλης, όπως είναι το κτίριο των Μικρασιατών, που είναι ένα πραγματικό στολίδι, όχι μόνο για τα δεδομένα της περιοχής μας, αλλά πανελλαδικά. Και σαφώς και όλο το προαύλιο χώρο και την ορεινή ζώνη της Δυτικής Εορδαίας. Πώς μπορεί να μπει λοιπόν κανείς για να δει όλο αυτό το υπέροχο θέαμα? Είπαμε θα μπει στο mikrasia.gr, είναι η κεντρική σελίδα του Συλλόγου. Σε πρώτη φάση στη σελίδα διαφαίνεται το κτίριο από φωτογραφία και αμέσως μετά κάνουμε είσοδο και μπαίνουμε στην κάμερα η οποία δείχνει ζωντανά. Πρόκειται για ένα πλάνο πρωτότυπο και καινοτόμο που προωθεί η Δημοτική Αρχή προκειμένου να υπάρξει μια ηλεκτρονική πλατφόρμα που με την τοποθέτηση των καμερών σε όλα τα πολιτιστικά σημεία της Εορδαίας θα ανοίξει ένα παράθυρο προβάλλοντας τον πολιτισμικό χαρακτήρα της περιοχής και προς τα έξω, με αμέσως επόμενα στάδια να αποτελούν άλλες τρεις κάμερες σε συνεργασία με τους υπόλοιπους συλλόγους της πόλης. Και νομίζω ότι μέσω της κάμερας, η οποία κάμερα στο Μικρασιατικό Σύλλογο θα είναι η πρώτη από μια σειρά τριών καμερών, γιατί θα τοποθετηθούν τους αμέσως επόμενους μήνες κάμερες σε θέση την οποία θα μας υποδείξει η θρακική εστία της Πτολεμαΐδας, παράλληλα επίσης και οι Κρήτες, σαφώς και ο Ποντιακός Σύλλογος, το νέο κτίριο στην 25η Μαρτίου στη διασταύρωση με την Οδό Γουμεράς.